Εγώ δεν τα. Στη Βουλή δεν τα πάνε. Θα τα ακούσετε εδώ σήμερα όλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω διότι οι άλλοι είχαν υποψιαστεί, οι επιδημιολόγοι οι ακαταδίωκτοι και οι αρμόδιοι της διαχείρισης, είχαν ψηλιαστεί, υποπτεύονταν ρε παιδί μου, ότι την Κυριακή θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος στην πανδημία. Και περιμέναν και πολλοί να δουν στοιχεία, ένα, σου λέει κάτσε να φτιάξουμε το κλίμα γιατί θα μας πάρει από κάτω. Έτσι το Σάββατο κατεπήγον στα κεντρικά site έπαιζε θέμα. Πώς εξηγείται ο υψηλός αριθμός θανάτων? Ανεμβολίαστοι το 80% και άνω, πίνακας με θανάτους. Και είχε στην ανάλυση του επίκουρου καθηγητή επιδημιολογίας, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη, τις δηλώσεις του καθηγητή πνευμονολογίας Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, οι οποίοι λέγανε ότι υπάρχει ένας πυρήνας ανεμβολίας στους άνω των 70 ετών, κάτι που δεν βρίσκει σε άλλες χώρες. Για το 20% των εμβολιασμένων που φεύγαν δεν είπαν τίποτα. Εκεί. Μετά λέει πάρτε και τους πίνακες, τους οποίους τους δώσαν μαζί με τον Υπουργό Υγείας τον Πλεύρη, για να δείτε λέει ανά ηλικία τι γίνεται. Κάτσαμε κι εμείς να δούμε τι γίνεται. 9 λέει στους 10 θανάτους αφορούν σε ανεμβολίαστους. Ή σε ανθρώπους που είχαν κάνει μόνο την πρώτη δόση ή άτομα που είχαν κάνει τη δεύτερη δόση προ 7 μηνών και άνω. Και δώσαμε και πίνακα λέει με αναλυτικά στοιχεία. Είδα και εγώ τον πίνακα, σας διαβάζω. Συγκεκριμένα προέκυψε ότι από τους 115 θανάτους της 26ης Ιανουαρίου, 16 ήταν ανθρώπων ηλικίας άνω των 90, 47 άνω των 80, επιπλέον 39 θάνατοι ήταν άνω των 60, κάτι που σημαίνει συνολικά οι 102 εκ των 115 ήταν άνω των 60. Τελεία, αυτός είναι ο πίνακας. Ανακατηγορία ηλικίας 0-15, 15-30, 30 τάδε, πόσοι ήταν εμβολιασμένοι, πόσοι ήταν ανεμβολιαστοί, δεν το μάθαμε. Τι ακριβώς ήθελαν να μας πούν λοιπόν το Σάββατο και κατά πέκταση τι θέλουν να πούν οι ειδικοί? Ότι αυτοί που πέθαναν ήταν 107 όλοι ανεμβολίαστοι. Τι συγκρίνουμε λοιπόν και μιλάμε για μεγάλες ηλικίες ή για τους ανεμβολίαστους? Διότι τα νούμερα που δώσαν μας δείχναν πόσο πολλοί είναι στη μεγάλη ηλικία. Όχι όμως πόσοι εξ αυτών εμβολιασμένοι και πόσοι ανεμβολίαστοι. Και αν ναι, για ποια κατηγορία ακριβώς? Ακόμη και με τα δικά του στοιχεία, Κώστα, πώς εξηγείται η ανεμβολίαστοι είναι το 86% των θανάτων? Πώς βγάζουν συμπεράσματα από μία και μόνο μέρα και μάλιστα όταν τα ποσοστά που έδωσαν αφορούν μόνο την ηλικιακή κατανομή των θανάτων και όχι των ανεμβολίαστων? Γι' αυτό και επιμένουμε εμείς, αν είναι μάγκες, ας κάνουν πλήρη ανάλυση συνολικά με στοιχεία που θα δοθούν από πρωτογενείς πηγές και όχι από την επεξεργασία του ΕΟΔΗ. Επίσης να καταγράφουν αναλυτικά κάθε μέρα ανεμβολίαστους εμβολιασμένους σε όλες τις παραμέτρους. Αν είναι μάγκες τέλος, όλα τους τα στοιχεία είναι αναξιόπιστα και αμφισβητήσιμα μέχρι ότου μας δώσουν πρωτογενή στοιχεία. Δημιουργήσουν online και σε πραγματικό χρόνο dashboard στο οποίο να μην μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση μέχρι ότου μας δώσουν στη δημοσιότητα αναλυτική περιγραφή των μηχανισμών μέσω των οποίων συλλέγουν στοιχεία, μέχρι ότου συγκροτηθεί ανεξάρτητη διεπιστημονική επιτροπή με τη συμμετοχή και φορέων υγείας κοινά αποδεκτών από όλους. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για δεδομένα. Θέλω να το καταλάβετε. Είναι στοιχεία της στιγμής όπως τους κάτσουν. Ναι, τα αμφισβητούμε και δεν αποδεχόμαστε καμία διαβεβαίωση του τύπου επειδή το λέμε εμείς. Γιατί αν ήταν έτσι όπως τα λένε τα πράγματα με τους θανάτους, γιατί χαλαρώνει η Επιτροπή και η Κυβέρνηση τα μέτρα από σήμερα? Για να μας το εξηγήσουν κι αυτό. Την Κυριακή νέα πρεμούρα το πρωί. Διότι σου λέει αυτοί το βράδυ θα πλακωθούν για την πανδημία, θα βγουν στοιχεία, κάτσε να βολέψουμε τον κόλο μας. Με συγχωρείτε, αυτό κατάλαβα εγώ. Βγήκε λοιπόν σε συνέντευξη στο Sky και αμέσως έπαιξε παντού. Αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, ο τίτλος. Το επόμενο διάστημα εμφανίστηκε ο καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος Επιτροπής των Ειδικών, Γκίκας Μαγιορκίνης.
Σου λέει, θα βγείτε εσείς το βράδυ που δεν βγήκανε κανείς τους. Λοιπόν, να τσακωθείτε, θα το πω εγώ για να φτιάξω το κλίμα. Και μας έφτιαξε τα νεύρα τσατάλια. Τι είπε? Θεωρώ ότι στις 15 με 20 μέρες ότι θα δούμε αναστροφή κάποιων μέτρων. Καλό αυτό. Αλλά εγώ έχω μια απορία. Θα δούμε ταυτόχρονα και αναστροφή της πορείας πανδημίας, κύριε Γκίκα? Το ρωτάμε αυτό γιατί από Δευτέρα είδαμε μερική αναστροφή των περιοριστικών μέτρων στην εστίαση, με επαναφορά ωραρίου και μουσικής, χωρίς όμως να έχει προϋπάρξει αναστροφή της επιδημιολογικής εικόνας. Και κάτι άλλο. Πόση παραπάνω αναστροφή των περιοριστικών μέτρων θα δούμε, αφού αυτά που επιβλήθηκαν ήταν ο περιορισμός του ωραρίου και της μουσικής? Αυτά καταργούνται από σήμερα. Επομένως, ποια είναι αυτά που κάνουν την επιπλέον αναστροφή? Για τέτοια αναστροφή μιλάτε? Αυτό δεν είναι αναστροφή, είναι διαστροφή. Και συνέχισε ο κύριος Μαγιορκίνης. Η Όμικρον είναι 5 φορές λιγότερο νοσογόνος. Τα περίπου 20.000 κρούσματα της Όμικρον αντιστοιχούν σε περίπου 4.000 κρούσματα της Δέλτα. Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική αναφορά. Τόνισε όμως ότι οι θάνατοι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Συμφωνούμε απόλυτα. Δηλαδή, κύριε Μαγιορκίνη, οι 20.000, όπως μας τα λέτε, αντιστοιχούν σε 100 θανάτους. 4.000 της Δέλτα, γιατί οι 20.000 είπατε είναι της Όμικρον, πάλι σε 100. Άρα, όπως μας λέτε, δεν πρέπει να μετράμε τα κρούσματα. Πρέπει να κοιτάμε τους θανάτους. Αυτοί πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Έτσι δεν είναι? Εάν όμως είναι έτσι και πρέπει να μας ενδιαφέρουν, τι πρέπει να πούμε από τη στιγμή που είναι στα ίδια επίπεδα? 20.000 με όμικρον 100 θάνατοι, 4.000 με δέλτα 100 θάνατοι. Μήπως μας λέτε με άλλα λόγια ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν ούτε οι θάνατοι? Διότι τώρα που τα βρήκατε σκούρα, άρχισε το κελάιδημα στη Βουλή, τα ακούσαμε από τον Υπουργό, ότι ξέρετε, εμείς έχουμε πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, μπορεί να μην είναι όλοι από COVID. Είδατε μόλις τσούξη ο ποπός? Μπορεί να μην είναι όλοι, διότι ένας λέει με εγκεφαλικό που είχε COVID, τον βάζουμε COVID. Στην Αγγλία δεν γίνεται έτσι. Ο Ζαούτης το είπε πρώτος, σας θυμίζω, και σας τα είχαμε υπογραμμίσει 1,5 μήνα πίσω. Για να μην πείτε ότι δεν τα έχετε ακούσει από εδώ τουλάχιστον. Όταν τα στοιχεία δεν βολεύουν με τις εκτιμήσεις, έχουν πρόβλημα τα στοιχεία. Θα τα κάνουμε εμείς να βολέψουν με άλλο τρόπο. Εμείς σας τα είπαμε αυτά Σάββατο και Κυριακή, γιατί αν δεν έχετε καταλάβει, από το φόβο ότι θα γίνει του κουτρούλι που δεν έγινε την Κυριακή το απόγευμα, με ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων και των ελεγχμένων και των ελεγκτών, η ουσία είναι ότι τσούκου τσούκου το πάνε, αφού δεν τους βγαίνει τίποτα, σε νέα μέθοδο καταγραφής θανάτων, το είχε πει ο κύριος Ζαούτης, που ήδη την απεργάζονται, επειδή δεν τους βγαίνει κανένα αφήγημα με τους θανάτους, προσέξτε το αυτό, ούτε ότι είναι μόνο από ανεμβολίας τους, ούτε ότι είναι μόνο από ηλικιωμένους, ούτε ότι είναι μόνο από δέλτα, και επειδή δεν τους βγαίνει, τώρα αρχίζουν να λένε ότι δεν είναι όλοι από COVID, επειδή μάλλον ζορίζονται πάρα πολύ. Με λίγα λόγια, φοβούμαστε ότι θα θυσιάσουν τα πόντα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα εκτεθούν, στηρίζοντας ακόμη και εκείνο το παλιό αφήγημα των αρνητών, οι ίδιοι τους έλεγαν έτσι, γιατί τους βόλευαν, τώρα παίζουν το παιχνίδι αυτό, που ισχυρίζονται ότι υπάρχει υπερκαταγραφή των νεκρών από COVID. Αυτό θα μας πούνε. Και τότε το ερώτημα είναι, ποιος είναι αρνητής της πανδημίας, του ιού και της νόσου,